Κύριε Γλαβίνα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Λιβαδάρη, χαρά μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Με μια μικρή διόρθωση, είπα το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, ναι, έχω επηρεαστεί από την πρόταση Σπίρτζη περί συνένωσης και κοινής καθόδου στις εκλογές. Φαντάζομαι ότι δεν το επανεξετάζεται αυτό το σενάριο. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα θέμα έτσι κι αλλιώς, ούτε τέθηκε ποτέ σε μια στέρεη ή σοβαρή βάση αυτή η συζήτηση το αν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενωθούν. Όπως επίσης θέλω να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο ενώπιον αυτό που λέτε. Αυτό προφανώς μπορεί να γίνει και από τη στιγμή που, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βουλευτής, πολύ κοντά στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα, δεν κάνω λάθος, είναι διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως ένα φθαρμένο κόμμα, οπότε το βγάζει εκτός του πλαισίου οποιασδήποτε συζήτηση. Το ίδιο έχει κάνει και ο κύριος Κασελάκης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κεντροδεξιό κόμμα και δούριος ύπος Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να πω αυτή η συζήτηση από τα ηγετικά στελέχη, από τα στελέχη τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή τα ενία, ας το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείεται. Άρα θεωρώ λίγο ανούσια και εντελώς χωρίς καμία βάση τη συζήτηση, η οποία προφανώς και από την πλευρά μας δεν υπάρχει, έτσι για να το ξεκαθαρίσω, ούτε εμείς μπαίνουμε σε κάποια συζήτηση. Είμαστε αυτόνομα κόμματα. Εμείς να σχολιάσω, αν μπορώ, και τις δημοσιοποιήσεις. Κύριε Λιβαδάρη, θα σχολιάσετε, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω πριν, αφού δεν υπάρχει καμία περίπτωση σύγκλησης συνεννόησης, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης καλεί τον κύριο Κασελάκη να στήριξει πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα η πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, ή να πάρει θέση για το θέμα των υποκλοπών σε σχέση και με τα τελευταία στοιχεία που βλέπουμε να επανέρχονται στο φως της δημοσιότητας. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του πολιτική πλατφόρμα, τη δική του ιστορική παρακαταθήκη, τα δικά του στελέχη και προφανώς κατεβαίνουν αυτόνομα σε εκλογές. Από εκεί και πέρα όμως, υπό τα δεδομένα αυτά της πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης, δεν ξέρω αν κάνει κάλεσμα και πώς το εννοείται ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά προφανώς καλούμε. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή να λέει πάρτε θέση για το θέμα των υποκλοπών και για τα όσα καταλογίζονται στο ΠΑΣΟΚ ότι είχαμε χλιαρή στάση. Ή ελάτε να στηρίξετε την πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη. Αυτά είναι αυτονόητες πρωτοβουλίες όπου κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης, το οποίο θέλει να λέει και προς ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα ότι μάχεται εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, ότι προσπαθεί να ανατρέψει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό, όχι συνεργασίας, αλλά αν θέλετε μια σύμπραξη σε θέματα που, για παράδειγμα, οι υποκλοπές αφορούν την ίδια τη δημοκρατία μας, αφορούν το κράτος δικαίου, αφορούν την νομιμότητα, αφορούν πάρα πολλά όσα έχουν να κάνουν με τους πολίτες, την προστασία των δικαιωμάτων. Είναι ζητήματα θεμελιώδη. Εκεί λοιπόν πράγματι μπορούμε να βρούμε, όχι απαραίτητα για να κατέβουμε μαζί στις εκλογές, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να βρούμε σημεία σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία πρέπει να κληθούν και αυτά και να απαντήσουν και να αποδείξουν μάλιστα ότι αντιμάχονται στην ουσία τις πρακτικές, γιατί εδώ μιλάμε για πρακτικές πια, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μετά τις αποκαλύψεις, οι οποίες μάλιστα μετά τις αποκαλύψεις που διαρκώς βγαίνουν στην επιφάνεια, κύριε Λιβαδάρη, νομίζω το πεδίο γίνεται όλο και πιο σκοτεινό και θα χρειαστούν πραγματικά απαντήσεις. Στο πεδίο αυτό λοιπόν εμείς, εφόσον δεν έχουμε φυσικά και την κοινοβουλευτική δύναμη, καλούμε τα υπόλοιπα κόμματα να συμπράξουν σε αυτές τις ενέργειες, ώστε πραγματικά να αναδείξουμε και τα ελλείμματα, τα λάθη, τις παραλήψεις και τις ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γλαβίνα, επαναφέρετε ως κόμμα σε πρώτο πλάνο το θέμα των υποκλοπών. Έχετε στοιχεία επ' αυτού που υποστήριξε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος φωτογράφησε μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο ως αποστολέα των περίφημων μηνυμάτων του Predator, με τα οποία παγιδεύτηκαν 11 πολιτικοί. Πού βασίζεται αυτή η υπόδειξη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ? Καταρχήν, το θέμα των δημοσκοπήσεων, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το φέρνουμε εμείς, με την έννοια ότι το φέρνουν οι εξελίξεις. Οι εξελίξεις με τις καταγγελίες του κυρίου Ράμου, οι εξελίξεις με την αντικατάσταση των μελών της ανεξάρτητης αρχής για τη διασφάλιση των απορρίτων επικοινωνιών, με τις εξελίξεις σχετικά με την υποτιθέμενη, τέλος πάντων, την προσπάθεια δίωξης των δύο μελών της Επιτροπής. Νομίζω αυτές οι εξελίξεις αναγκάζουν και αναδεικνύουν την ανάγκη εμείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, που αν θέλετε προσπαθούμε ή έχουμε και την πρωτοβουλία των κινήσεων, να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία πλήττουν βαθιά στην ουσία του τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και το θέσατε και εσείς, από πού τα ξέρουμε, και επειδή έχει τεθεί και στη Βουλή αυτή η ερώτηση, ούτε δεν είπαμε ότι εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη πληροφόρηση, ούτε δεν είπαμε εμείς ότι έχουμε διάβλους επικοινωνίας με κάποια σκοτεινά, ας το πω έτσι, κέντρα. Ό,τι μαθαίνουμε είναι μέσα από την ερευνητική δημοσιογραφία ή όποια επίσημη ενημέρωση
μας κάνουν τα αρμόδια όργανα που δυστυχώς ζητήσαμε να μας κάνουν, ενώ ποιοι ήταν, αναφέρω για παράδειγμα τους λόγους παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, αλλά δεν τους μάθαμε ποτέ από τα επίσημα όργανα. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι δημοσιεύματα σε έγκριτες εφημερίδες, τις οποίες φαντάζομαι δεν τις αμφισβητούν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πέρα έχουμε μια συγκεκριμένη καταγγελία από εφημερίδες, τις οποίες όλοι πάνω κάτω, και εσείς φαντάζομαι κύριε Λιβαδάρη και όλοι οι δημοσιογράφοι και εμείς όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, αλλά και οι απλοί πολίτες, έχουμε πρόσβαση και διαβάζουμε τα ρεπορτάζ τους, τα οποία είναι ανυπόγραφα. Δεν είναι ανυπόγραφα, δεν είναι θεωρίες, ούτε είναι συλλογή κουτσομπολιού. Πόσο μάλλον τα και ξένα μέσα, όπως είπε σωστά και ο πρόεδρος μας, αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Με βάση λοιπόν αυτές τις δημοσιεύσεις, καταγγελίες, ρεπορτάζ, κινούμαστε και εμείς και ζητάμε απαντήσεις. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ζητάμε απλά να απαντάει η κυβέρνηση αν ισχύουν ή δεν ισχύουν και να λάμψει αλήθεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες απαντήσεις. Και κλείνω την απάντησή μου, γιατί αυτό είναι η ολυσία. Ο Πρωθυπουργός, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, κυρία Λιβαδάρη, είχε πει μια κουβέντα. Θα πέσει άπλετο φως. Έχει δει κάποιος από όλους εμάς να πέσει έστω και μια αχτίδα φωτός σε αυτή την οσυρή υπόθεση? Η απάντηση λυπάμαι, αλλά δεν έχει πέσει καμία. Σε αυτό το ερώτημα είναι να περιμένουμε τη δικαιοσύνη, να δούμε αν θα προκύψει το φως που λέτε από την έρευνα της δικαιοσύνης. Τώρα, κύριε Γλαβίνα, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της MRB. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ανεβαίνει. Δεν δείχνει όμως να έχει αυτό που λέμε ρεύμα απογείωσης, να το πω λίγο λαϊκά. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά την άποψή σας? Καταρχήν να... Και το να λέω γιατί έχετε θέσει ως στόχο, εμέσως πλην σαφώς, να είστε το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον, έτσι. Ξεκινάω από μια παραδοχή στην οποία νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι με βάση τις 3-4 τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει επιβεβαιωμένα, ανεβαίνει σταθερά σε σχέση με την τελευταία του επίδοση στις εθνικές εκλογές. Τουλάχιστον σε ένα ποσοστό περίπου 2 μονάδων έχει αυξήσει τις δυνάμεις του σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κύριε Λιβαδάρη, εκλογές, μην ξεχνάμε, γίνανε στο τέλος του Ιουνίου, μεσολάβησε το καλοκαίρι. Άρα εδώ επιβεβαιώνεται μια δυναμική η οποία έχουμε και πράγματι είναι αισιόδοξη, είναι αυτή η οποία μας δίνει προοπτική. Τα βήματα τα οποία κάνουμε είναι σταθερά. Τα βήματα τα οποία κάνουμε έχουν βάση. Η εκλογική μας απήχηση, η διεύρυνση των ακροατηρίων στο οποίο απευθυνόμαστε μεγαλώνει και ενισχύεται διαρκώς και αυτό είναι πολύ θετικό. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι αυτό που θέλετε να μου πείτε ίσως ότι γίνεται με έναν βασανιστικό τρόπο. Ίσως δεν έχει την εκτείναξη, αλλά πιστέψτε με την εκτείναξη που κάποιος θα μπορούσε να πει. Αλλά πιστέψτε με, τέτοια φαινόμενα εκτείναξης δυστυχώς μας έχουν απογοητεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή ο κόσμος πέρασε δύσκολα και απογοητεύτηκε από πολλούς οι οποίοι του τάξαν πολλά, αλλά τελικά του δώσαν λίγα, για να μην πω ότι του πήραν τα περισσότερα. Στο ΠΑΣΟΚ, βήμα-βήμα, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, με σταδιακό αλλά πιστικό τρόπο, έχουμε ξεκινήσει και μια διαδικασία βαθιάς ανανέωσης. Έχουμε ανανεώσει το πολιτικό προσωπικό. Προσπαθούμε να μην είμαστε λαϊκιστές, ώστε να πάρουμε αυτά τα γρήγορα ωφέλη που λέει κάποιος, γιατί δεν εκτινάσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά με σοβαρό λόγο, με αξιοπιστία, με επάρκεια πολλές φορές, να μπορούμε να πείθουμε τους πολίτες. Και θεωρώ, κυρία Λιβαδάρη, ότι όταν καταφέρουμε και κάνουμε για να κάνουμε το μεγάλο βήμα, θα είναι μια κρίσιμη στιγμή, όπως είναι για παράδειγμα και οι ευρωεκλογές. Πράγματι, οι οποίες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εκλογικό ρόλο. Είναι το ορόσημο, λέτε, οι ευρωεκλογές, ναι. Ώστε εκεί αν δείξουμε πραγματικά μια ισχυρή δυναμική, η οποία πώς συνδυάζεται. Δείτε τι έγινε στη Βουλή αυτές τις μέρες. Δείτε ποιος είχε την πρωτοβουλία, μάλλον την πακέτα της αντιπολίτευσης. Ποιος μπόρεσε και οδήγησε, δρομολόγησε τις εξελίξεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο δρομολογεί τις εξελίξεις, θέτει τα σοβαρά θέματα, ανοίγει την δημόσια συζήτηση. Και αυτό θα το κάνουμε και σε άλλα θέματα που αφορούν τους πολίτες, την ακρίβεια, την υγεία, την παιδεία. Σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο επεξεργαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα και τα στελέχη μας, οι βουλευτές μας, διαρκώς επεμβαίνουν και προσπαθούν να δρομολογήσουν, όπως είπα, τις εξελίξεις. Άρα αυτό θα γίνει σταδιακά και θεωρώ ότι κάποια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθει και αυτή η στιγμή ορόσημο, όπως είπα, όπου το ΠΑΣΟΚ πράγματι δεν θα εκτιναχτεί, γιατί εμείς δεν θέλουμε να εκτιναχτούμε. Θέλουμε πραγματικά να πείσουμε όσους περισσότερους πολίτες μπορούμε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φυσικά θέλει το χρόνο του, θέλει υπομονή, αλλά την έχουμε και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Γλαβίνα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρημαδάρη. Καλή συνέχεια.